Το ΙΚΑ ΙΤΑΜ στην προσπάθειά του να ενισχύσει το ειδικό σώμα γιατρών υγειονομικών επιτροπών, κέντρων πιστοποίηση αναπηρία με νευρολόγους, ψυχιάτρους και καρδιολόγους, προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο όγκο εκκρεμονητημάτων προς εξέταση σε αυτές τις ειδικότητες, προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο νόμου. Κατόπιν τούτου, ανακοινώνεται ότι από τις 10 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ιδιωτών ιατρών των συγκεκριμένων αυτών ειδικότητων για ένταξή τους στο ειδικό σώμα ιατρών υγειονομικών επιτροπών. Οι γιατροί αυτοί θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Οι συμβάσεις αυτές θα είναι 12 μήνες διάρκειας, χωρίς δυνατότητα επιπλέον παράτασης. Θα σας ενημερώσω και να ενημερωθούν όλοι οι συμπολίτες μας και οι γιατροί, και μάλιστα οι γιατροί οι οποίοι πρόκειται να στελεχώσουν, να προσληφθούν και να στελεχώσουν τις επιτροπές του ΚΕΠΑ, Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο στόκ το οποίο υπάρχει σήμερα, και αυτές οι ειδικότητες των γιατρών είναι νευρολόγοι, ψυχίατροι και καρδιολόγοι. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί μπορούν, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία μας από τις 10 Τετάρτου έως τις 25 Τετάρτου για να προσληφθούν και να στελεχώσουν αυτό το ειδικό τμήμα των ελέγχων για να προχωρούν γρήγορα οι επιτροπές, ούτως ώστε να μην περιμένει ο κόσμος. Αυτοί λοιπόν θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους και στην υπηρεσία μας μετά την λήξη της προθεσμίας θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ και θα προσληφθούν άμεσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καθυστέρηση και την γκρίνια, θα έλεγα, του κόσμου, δικαιολογημένη, διότι πολλοί από αυτούς περιμένουν έως και ένα χρόνο. Με την πρόσληψη των εν λόγω ιδιωτών ιατρών, ο διευθυντής του ΙΚΑ Τρικάλων, κ. Γεωργολόπουλος, ανέφερε πώς θα ενισχυθούν κατά πολύ τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Όποιοι δεν έχουν πραγματική πάθηση δεν μπορούν να πάρουν ποσοστό αναπηρίας, διότι ελέγχονται σε 3 επίπεδα η πάθησή τους, ας πούμε. Πρώτον, θα ελέγξει η Επιτροπή, η οποία Επιτροπή βασίζεται σε κάποιον κανονισμό, ο οποίος λέει η τάδε ασθένεια έχει αυτό το ποσοστό, η τάδε έχει το άλλο και ούτω καθεξής. Άρα, όταν κάποιος γιατρός δεν εφαρμόσει αυτόν τον κανονισμό, θα πάνε στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στην Αθήνα, στη διοίκηση, εκεί θα τα ελέγξει γιατρός της ειδικότητας και που γνωρίζει πολύ καλά τον κανονισμό, ξανά πάλι, και θα πει ότι εδώ έγινε λάθος. Και αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Και το τρίτο στάδιο είναι ότι αφού υπάρχει δυσαρμονία του ποσοστού αναπηρίας της Επιτροπής με τον ειδικό γιατρό ο οποίος εξετάζει αυτά τα θέματα, στέλνουν τότε στο διευθυντή και τους λένε αυτή την περίπτωση να την προσέξεις και να την κάνεις προσφυγή, γιατί υπάρχει δυσαρμονία στο ποσοστό. Άρα δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος να του χαρίσει ποσοστό κάποιος, και θα πρέπει να καταλάβουν οι υποψήφιες δεξιόχοι να μην τρέχουν από τον ένα και από τον άλλον για να τους βοηθήσει.